Καλησπέρα σας, παιδιά. Σήμερα έχουμε μια ημερίδα ενημέρωσης για το καινούριο σύστημα εισαγωγής με κύριο στόχο να σας ενημερώσουμε για την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Η κυρία Κεραμέως φαίνεται ότι δεν κάνει πίσω, παρόλη την πανδημία. Φαίνεται ότι θα ισχύσει φέτος η ελάχιστη βάση εισαγωγής. Οι συντελεστές είναι ήδη αυτοί που έχει ανακοινώσει. Υπάρχουν και φήμες ότι μπορεί να αλλάξουν μέχρι τότε. Έχουμε εμείς σήμερα μαζί μας όχι έναν ψυχρό σύμβουλο επιχειρήσεων, αλλά έναν ζεστό καθηγητή φυσικό συνάδελφο που έχει φάει πολλά χρόνια στην Κυμωρία για να σας ενημερώσει πλήρως και αναλυτικά το τι θα συμβεί με την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Υπάρχουν λεπτομέρειες σημαντικές. Τι γίνεται με τις σχολές που βρίσκονται σε δύο επιστημονικά πεδία ταυτόχρονα, τις κοινές σχολές. Υπάρχει άλλη λεπτομέρεια. Τι γίνεται με τα ειδικά μαθήματα. Όλα αυτά θα σας τα πει ο κύριος Τάκης Κορίτσογλου, συνάδελφος φυσικός φροντιστής. Εσείς μπορείτε για οποιασδήποτε απορίες έχετε να κάνετε ερωτήσεις είτε στο chat σε live streaming ή στο τέλος μπορείτε να πείτε προφορικά τις ερωτήσεις σας. Οι ερωτήσεις όμως δεν θα αφορούν επαγγελματικό προσανατολισμό, αλλά μόνο τις ερωτήσεις που έχουμε για το σύστημα εισαγωγής, την ελάχιστη βάση εισαγωγής και τα παρεμφερή. Για τον επαγγελματικό προσανατολισμό, όπως θα σας ενημερώσουμε, στις 4 Τετάρτου προγραμματίζουμε μια μερίδα που πάλι ο κύριος Κορίτσογλου θα σας πει αναλυτικά για τις επαγγελματικές προοπτικές κάθε σχολής. Σας ευχαριστώ πολύ. Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε. Σας δίνω το λόγο στον κύριο Κορίτσογλου. Καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω να με ακούτε. Είμαστε και πάλι εδώ μαζί. Για να απευθύνουμε, να δώσουμε πολύ ωραία και σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Για να δώσουμε όλο το πληροφοριακό υλικό που χρειάζεται να γνωρίζουν οι οικογένειες και τα παιδιά μας που έρχονται στο φροντιστήριο. Όλο το πληροφοριακό υλικό, όπως αυτό έχει ψηφιστεί, αποτελεί πλέον νόμο του κράτους. Δεν θα σας πούμε απολύτως τίποτε παραπάνω, τι ψιθυρίζετε, τι σκέψεις πιθανότατα υπάρχουν. Όπως πολύ εύστοχα σας είπε ο κύριος Τσαρπαλής, αυτό φαίνεται ότι θα έχει ισχύ από τις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Σε εσάς θα έλεγα ότι θα ισχύουν περίπου το 50-60% των αλλαγών. Γι' αυτό αποφασίσαμε με τη διεύθυνση, τον κύριο Πρέσβη και τον κύριο Τσαρπαλή, σήμερα η ενημέρωση να απευθύνεται αποκλειστικά στους μαθητές της ΓΑΜΑ Λυκείου και τις οικογένειές τους, και το επόμενο Σάββατο θα γίνει η αντίστοιχη ενημέρωση για τους μαθητές των υπολείπων τάξεων Λυκείου και Γυμνασίου, όπου εκεί θα δούμε το σύνολο των αλλαγών που θα ισχύουν όμως από την επόμενη χρονιά. Αυτό το λέω και θα με συγχωρήσετε από τώρα αν σε κάποιες στιγμές δείχνω μια ιδιαίτερη επιμονή, γιατί θέλω να ξεκαθαρίσω ότι παρότι συζητιούνται πολλά για μηχανογραφικά, α φάσεις, β φάσεις, για περιορισμό στη δήλωση σχολών, αυτά τα περισσότερα δεν ισχύουν για τους φετινούς υποψηφίους. Το τι ισχύει για εσάς, παιδιά μου, θα το δούμε αμέσως τώρα. Ξεκινάμε λοιπόν. Το θέμα της σημερινής ενημέρωσης είναι το νέο νομοσχέδιο για την παιδεία. Όπως γνωρίζετε, υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στις πανελλαδικές εξετάσεις. Οι αλλαγές, το γράφουμε κιόλας, που ανακοινώθηκαν, δεν ισχύουν όλες για τους φετινούς υποψηφίους. Για τους φετινούς υποψηφίους λοιπόν, τον ΓΕΛ και τον ΕΠΑΛ. Έχουμε τα εξής 3 βασικά σημεία στα οποία θα πρέπει να στοχεύσουμε και τα οποία θα πρέπει σήμερα να αναλύσουμε. Πρώτον είναι η αλλαγή που επέρχεται στα όρια χρόνου φοίτησης σε προπτυχιακές σπουδές. Δεύτερον, μια νέα καινοτομία, το παράλληλο μηχανογραφικό. Και τρίτον και σπουδαιότερο, στο οποίο θα αφιερώσουμε το μεγαλύτερο τμήμα της σημερινής μας παρουσίασης, η ελάχιστη βάση εισαγωγής. Πάμε λοιπόν πρώτα στα όρια φοίτησης.
ορίζονται πλέον για εσάς νέα όρια φοίτησης για κάθε προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Τι σημαίνει αυτό? Όταν κάποιος από εμάς εισαχθεί σε σχολή τετραετή, τότε έχει το περιθώριο να ολοκληρώσει τις σπουδές του στα 6 έτη. Στα τετραετή προγράμματα, λοιπόν, δίνονται 2 επιπλέον χρόνια για να ολοκληρώσει τις σπουδές σου. Στα 5 έτη και στα 6 έτη δίνονται 3 επιπλέον χρόνια. Δηλαδή, για παράδειγμα, αν κάποιος τελειώσει εισαχθεί στην ιατρική, που είναι 6 ετής η διάρκεια, έχει το περιθώριο να την ολοκληρώσει στα 9 έτη. Παρά τα αυτά, ο νόμος προβλέπει ότι μπορούν να δοθούν, και αν υπάρχουν ειδικοί λόγοι, να δοθεί η δυνατότητα επιμήκυνσης αυτών των ορίων. Και οι ειδικοί λόγοι, σας τους αναφέρω, είναι πρώτον οι σοβαροί λόγοι υγείας, οι οποίοι βεβαίως θα πρέπει να αποδεικνύονται από δημόσιο νοσοκομείο. Δεύτερον, οικονομικοί λόγοι, οι οποίοι επιβάλλουν την εργασία του φοιτητή. Και τρίτον, λέει ο νόμος, και σας το αποτυπώνω με ακρίβεια, αν υπάρχουν άλλοι σοβαροί ιδιαίτεροι λόγοι. Και όπως σας είπα, αυτή η αλλαγή και ο περιορισμός στα όρια φοίτησης ισχύουν για εσάς, δηλαδή για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 που θα εισαχθείτε. Συνεχίζουμε, πάμε στο το δεύτερο, στο παράλληλο μηχανογραφικό. Το παράλληλο μηχανογραφικό, έτσι ονομάζεται στο νόμο, αλλά αναλύεται πάρα πολύ καλά, είναι ένα μηχανογραφικό για δημόσια ΙΕΠ. Τι συμβαίνει λοιπόν? Θα δώσουν πανελλαδικές, θα βγουν οι βαθμολογίες σας και τότε θα έχετε τις εξής δυνατότητες. Πρώτον, να συμπληρώσετε το μηχανογραφικό για τα πανεπιστήμια με τις σχολές της επιλογής σας, δηλαδή το κλασικό μηχανογραφικό. Και δεύτερον, να συμπληρώσετε προαιρετικά, το τονίζω, ένα μηχανογραφικό για εγγραφή σε δημόσιο ΙΕΠ για ειδικότητες που υπάρχουν εκεί. Σε κάθε νομό υπάρχουν και σε κάθε περιφέρεια και σε κάθε νομαρχία αρκετά δημόσια ΙΕΠ, τα οποία μέχρι τώρα εισήγαγαν σπουδαστές τους με βαθμό απολυτηρίου. Από εδώ και πέρα θα μπορείτε να δηλώνετε ειδικότητες σε αυτά τα δημόσια ΙΕΚ μαζί με αυτό το παράλληλο μηχανογραφικό, το οποίο θα το συμπληρώνετε προαιρετικά. Θέλω να τονίσω ότι στα δημόσια ΙΕΚ υπάρχουν ενδιαφέρουσες ειδικότητες, και πιο ενδιαφέρουσες είναι πολλές από αυτές, μάλλον, που δεν συμπεριλαμβάνονται και δεν υπάρχει το αντίστοιχο αντικείμενο του στα ΕΕ. Μπορεί να αναφέρω έτσι επιγραμματικά, να γίνει κάποιος, να σπουδάσει κάποιος μαγειρική τέχνη, κάποιος άλλος μπορεί να σπουδάσει κομμωτική, κάποιος άλλος μπορεί να σπουδάσει, σας λέω έτσι, περίεργες ειδικότητες, συνοδός ασφαλείας, οι κλασικές, ηλεκτρολόγος, βρεφονηπιοκόμος κλπ. Όταν εκδοθούν τα αποτελέσματα, και λέμε εδώ σε παρένθεση τον Αύγουστο, γιατί όλα μπορούν να αλλάξουν, τότε ο υποψήφιος, αν έχει περάσει σε 2 τμήματα, ένα πανεπιστημιακό από το πρώτο μηχανογραφικό και ένα σε ειδικότητα δημοσίου ΙΕΚ, τότε θα πρέπει να επιλέξει υποχρεωτικά σε ποιο από τα 2 θα ξεκινήσει τις σπουδές του, γιατί όπως καταλαβαίνετε ο νόμος απαγορεύει την ταυτόχρονη εγγραφή και στα 2 τμήματα. Γιατί το παράλληλο μηχανογραφικό? Γιατί ουσιαστικά εισάγουμε ένα δεύτερο εναλλακτικό μηχανογραφικό στον αντίποδα του κλασικού μηχανογραφικού που ήδη γνωρίζαμε? Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, με το παράλληλο μηχανογραφικό ενισχύεται ένας εναλλακτικός δρόμος επαγγελματικής κατάρτισης και επίσης θεωρούν ότι θα επιτευχθεί με τον τρόπο αυτό μια ταχύτερη ενσωμάτωση του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας. Ας περάσουμε πλέον στο τρίτο και πιο σημαντικό κομμάτι της σημερινής μας παρουσίασης, που είναι
οι πολυακουσμένοι, ελάχιστη βάση εισαγωγής, στην οποία, για να είμαι ειλικρινής, θα αφαιρώσουμε αρκετό χρόνο και ίσως είναι αυτό που θα πρέπει να ενδιαφέρει περισσότερο. Τι είναι λοιπόν η ελάχιστη βάση εισαγωγής? Πρώτα απ' όλα να δώσουμε και να απλοποιήσουμε λίγο τον ορισμό, ο οποίος περιγράφεται στο ΦΕΚ. Γιατί ο ορισμός για τους μη μιμημένους είναι λίγο δυσνόητος, πρέπει να ομολογήσω. Είναι λοιπόν η ελάχιστη μέση επίδοση, μια ελάχιστη που πρέπει να πετύχει ο υποψήφιος, ώστε να έχει τη δυνατότητα, προσοχή, να δηλώσει ένα τμήμα η σχολή στο μηχανογραφικό του δελτίο. Να δηλώσει. Όχι, δεν σημαίνει ότι για να πετύχει, το τονίζω και θα το ξαναπούμε παρακάτω, θα πρέπει να έχω κατοχυρώσει, να έχω πετύχει, να έχω κατακτήσει την ελάχιστη βάση εισαγωγής κάποιων τμήματων για να μπορώ να τις δηλώσω στο μηχανογραφικό μου δελτίο. Μπορεί και τώρα, έτσι όπως το είπα, να είμαι λίγο δυσνόητος κι εγώ ο ίδιος, αλλά σας δίνω το λόγο μου ότι παρακάτω θα το αναλύσουμε εξαντλητικά και με παραδείγματα. Πώς υπολογίζεται λοιπόν η ελάχιστη βάση εισαγωγής? Για να δούμε. Το Υπουργείο θα υπολογίζει και θα ανακοινώνει το μέσο όρο των επιδόσεων όλων των υποψηφίων σε κάθε επιστημονικό πεδίο ξεχωριστά. Να είμαι σαφής και να το αναλύσω πρώτα όπως περιγράφεται στο ΦΕΚ. Μετά θα σας το πω και με έναν εναλλακτικό τρόπο. Στο ΦΕΚ λέει, ας πούμε για παράδειγμα, πάμε στις ανθρωπιστικές σπουδές. Παίρνουμε το μέσο όρο των αρχαίων που έγραψαν όλοι οι υποψήφοι στα αρχαία σε όλη την Ελλάδα. Το λέω έτσι, καθολικά. Έχουμε βγάλει λοιπόν ένα μέσο όρο στα αρχαία. Βγάζουμε με όμοιο τρόπο το μέσο όρο στην κοινωνιολογία για φέτος. Τι έγραψαν όλοι οι υποψήφοι στην Ελλάδα στην κοινωνιολογία? Βγάζουμε το μέσο όρο. Βγάζουμε ομοίως το μέσο όρο στην έκθεση, βγάζουμε το μέσο όρο στην ιστορία. Έχουμε λοιπόν 4 μέσους όρους. Τους διαιρούμε με το 4 και βγάζουμε δηλαδή το μέσο όρο των μέσων όρων, για να το πω, και έτσι έχουμε το μέσο όρο των γραπτών του πρώτου επιστημονικού πεδίου των ανθρωπιστικών. Αυτός έτσι θα υπολογίζει το Υπουργείο τη μέση επίδοση σε κάθε επιστημονικό πεδίο. Εντάξει, για να το πούμε και λίγο αλλιώς. Ας υποθέσουμε ότι στο πρώτο επιστημονικό πεδίο έχουμε 10.000 υποψηφίους. Λέω ένα στραγγυλό αριθμό. Ωραία. Καθένας από αυτούς εξετάζεται σε 4 μαθήματα. Άρα 10.000 υποψήφοι. 4 γραπτά ο κάθε υποψήφιος σημαίνει ότι έχουμε 40.000 γραπτά. Από αυτά τα 40.000 γραπτά βγάζουμε το μέσο όρο τους και έτσι έχουμε βγάλει το μέσο όρο του πρώτου επιστημονικού πεδίου. Με τον τρόπο αυτό θα βγει και ο μέσος όρος και στα υπόλοιπα επιστημονικά πεδία. Ωραία. Τι γίνεται παρακάτω? Στη συνέχεια έρχεται το κάθε πανεπιστημιακό τμήμα και ορίζει και λέει ότι εγώ από αυτό το μέσο όρο που έχει βγάλει το Υπουργείο θέλω, ας πούμε, την ΕΒΕ μου να είναι στο 90%. Άλλος λέει στο 80% άλλο τμήμα. Άλλο τμήμα λέει στο 100%. Γιατί κοιτάξτε, αυτό το ποσοστό, σύμφωνα με την οδηγία του Υπουργείου, θα πρέπει να κυμαίνεται από 80 έως 120%. Άλλη σχολή μπορεί να διαλέξει το 120%. Είναι σχολές που έχουν λίγο τη μύτη ψηλά. Ας πούμε, η ιατρική λογικά θα ορίσει 120%. Η νομική θα ορίσει 120%. Πιθανότατα το Μετσόβιο να ορίσει 120%. Υπάρχουν σχολές όμως άλλες, οι οποίες μπορεί να ορίσουν το 90% ή το 80% που είναι το πιο χαμηλό που επιτρέπεται. Το 80% του μέσου όρου που έχει ανακοινωθεί από το Υπουργείο. Διαισθάνομαι όμως ότι δεν με καταλάβατε όλοι και έτσι επειδή είμαι επιμονός θα σας το εξηγήσω και με ένα παράδειγμα. Για να δούμε λοιπόν ένα παράδειγμα αριθμητικό, ένα εικονικό παράδειγμα. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι τη φετινή χρονιά, πάντα εσείς παιδιά μου, δίνετε τις εξετάσεις σας και στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο
ο μέσος όρος των επιδόσεων στα 4 εξεταζόμενα μαθήματα είναι το 10. Πώς βγήκε αυτός ο μέσος όρος, είπαμε. Δυστυχώς δεν μπορώ να σας εξετάσω, γι' αυτό το επαναλάβω εγώ άλλη μια φορά. Στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο πήραν τα γραπτά όλων των παιδιών σε όλα τα μαθήματα και έβγαλαν το μέσο όρο. Και είπαν, το 10. Ωραία. Έρχεται στη συνέχεια το κάθε πανεπιστημιακό τμήμα και δηλώνει τι ποσοστό θέλει το πανεπιστημιακό τμήμα, όχι το Υπουργείο. Δεν παρεμβαίνει εκεί το Υπουργείο. Ωραία. Έρχεται λοιπόν και λένε οι ναυπηγοί στο Μετσόβιο. Εμείς θέλουμε συντελεστή 120%. Θυμηθείτε, ο συντελεστής που επιτρέπεται είναι από 80 ο χαμηλότερος έως 120 ο ψηλότερος. Ωραία. Άρα, 12,5 που ήταν ο μέσος όρος στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο, επί 120% που θέλουν να φυγεί, δηλαδή, αν το πάμε αλγεβρικά, επί 1,2, αυτό γίνεται 15. Έτσι, λοιπόν, τι δηλώνουν οι ναυπηγοί δημόσια? Ότι, ξέρετε, αν κάποιος υποψήφιος θέλει να συμπεριλάβει τους ναυπηγούς στο Μετσόβιο, στο μηχανογραφικό του, θα πρέπει να έχει 15 και πάνω, για να μπορεί να δηλώσει τους ναυπηγούς. Αν δεν το έχει, δεν μπορεί να συμπεριλάβει τους ναυπηγούς στο μηχανογραφικό του δελτίου. Δεν μπορεί. Ωραία. Έρχεται μετά το φυσικό της Πάτρας. Λέει, εγώ θέλω συντελεστή 100%. 12,5 που ήταν ο μέσος όρος, επί 100%, δηλαδή επί 1, βγαίνει 12,5%. Άρα 12,5 θα πρέπει να έχει μέση επίδοση ένας μαθητής για να μπορεί να το δηλώσει. Και τέλος έρχεται το μαθηματικό της άμμου και λέει, εγώ θέλω 80%. Άρα 12,5 επί 80% σημαίνει ότι πρέπει να έχεις 10 για να δηλώσεις τη σχολή αυτή στη μηχανογραφικό σου. Προσοχή όμως, το επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, ξέρω ότι γίνομαι κουραστικός, αλλά είναι κλειδί αυτό, για να μπορείς, μόνο αν η μέση επίδοση ενός υποψηφίου ξεπερνά τις ΕΒΕ, αυτές που είδατε, ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να τις δηλώσει στο μηχανογραφικό του δελτίο. Πάλι μπορεί να έχω αφήσει κάποιες απορριούλες. Και έτσι λοιπόν αποφασίζουμε να δούμε και ένα πραγματικό παράδειγμα. Ο Κώστας λοιπόν είναι ένας μαθητής μου, ο οποίος έγραψε στις πανελλαδικές εξετάσεις. Καλός μαθητής. Βλέπετε λοιπόν, έχει γράψει στην έκθεση 16, στα μαθηματικά 14,5, στη φυσική 15 και στη χημεία 18,5. Προσέξτε τώρα, η μέση επίδοση του Κώστα, η μέση επίδοση χωρίς συντελεστές, χωρίς απολύτως τίποτε, είναι 16. Προσθέσαμε τους 4 βαθμούς του, διαιρέσαμε με το 4 και βγαίνει 16. Αυτή είναι η μέση επίδοση του Κώστα. Η μέση επίδοση. Για να δούμε τώρα με βάση τις 3 προηγούμενες σχολές. Θυμηθείτε ότι οι ναυπηγοί, κοιτάξτε πάνω την οριζόντια γραμμή, είχαν ορίσει μια ΕΒΕ 15. Το φυσικό της Πάτρας με 12,5 και το μαθηματικό της Άμμου με 10. Γιατί είχαν επιλέξει διαφορετικούς συντελεστές. Δικαιωμάτως. Η σύγκλητος αποφασίζει. Αριστερά, στην κατακόρυφη πρώτη στήλη, έχω 4 μαθητές. Ο πρώτος είναι ο Κώστας, ο οποίος, αν θυμάστε, είχε ένα μέσο όρο 16. Για κοιτάξτε λοιπόν τον Κώστα. Ο Κώστας λοιπόν μπορεί να δηλώσει τους ναυπηγούς, που έχουν 15 ενώ αυτός έχει 16, μπορεί να δηλώσει αν θέλει το φυσικό της Πάτρας, μπορεί και το μαθηματικό της Άμμου. Πάμε όμως στην Ελενίτσα, η οποία έχει βγάλει μέσο όρο 14. Άρα η Ελένη δεν μπορεί να δηλώσει τους ναυπηγούς, μπορεί όμως να δηλώσει το φυσικό της Πάτρας και το φυσικό της Άμμου, αν το επιθυμεί. Η Ζωήτσα, και αυτή καλή μαθήτρια, έβγαλε μέση επίδοση μέσο όρο 12. Δεν μπορεί όμως να δηλώσει τους ναυπηγούς, δεν μπορεί να δηλώσει το φυσικό της Πάτρας και μπορεί να δηλώσει το μαθηματικό της Άμμου. Ο Μάνος, ένας μαθητής που με χαλαρότητα προσέγγισε τις πανελλαδικές, έχει μια μέση επίδοση 9, άρα ο Μάνος
δεν μπορεί να δηλώσει καμία από αυτές τις τρεις σχολές που είπαμε. Κοιτάξτε τώρα, υπάρχει και κάτι σημαντικό. Τι γίνεται με τα ειδικά μαθήματα, τι γίνεται με τις πρακτικές δοκιμασίες. Εκεί αν θυμάστε, όσοι δίνετε κάποιο ειδικό μάθημα ή κάποια πρακτική δοκιμασία η οποία βαθμολογείται, το πιο εμφανές παράδειγμα είναι τα ΤΕΦΑ, εκεί γνωρίζετε ότι προκειμένου να μπορείτε να δηλώσετε το τμήμα, θα πρέπει να έχετε πιάσει τη βάση του 10. Αυτό δεν ισχύει πλέον. Εδώ τι θα γίνεται, ας πούμε ένα παράδειγμα την αγγλική φιλολογία, όπου το ειδικό μάθημα είναι τα αγγλικά. Ωραία. Θα ανακοινώνει και πάλι το Υπουργείο το μέσο όρο των αγγλικών που έγραψαν όλα τα παιδιά σε όλη την Ελλάδα και το κάθε πανεπιστημιακό τμήμα θα ορίζει ένα ποσοστό αυτού του μέσου όρου και αυτό θα είναι η ΕΔΕ. Δηλαδή, ας πούμε, μπορεί η Αγγλική Φιλολογία Αθήνας να ορίσει ότι θέλει, ας πούμε, το 90%. Επομένως, θα παίρνουμε το 90% του όποιου μέσου όρου βγει και αυτή θα είναι η ΕΔΕ. Έτσι, λοιπόν, θυμόμαστε, η ελάχιστη βάση καταργείται. Διαφορά σε σχέση με την ΕΔΕ των υπολείπων μαθημάτων είναι ότι ενώ στα υπόλοιπα μαθήματα η ΕΔΕ θα έπρεπε να κυμαίνεται από 80 έως 120%, στο ειδικό μάθημα μειώνεται αυτό το ποσοστό και γίνεται από 70 έως 110. Όμως, τι βελτιώνει η ΕΔΕ, γιατί υιοθετείται, θα σας απαντήσουμε με την καρτέλα που ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, την οποία τη χρησιμοποιούμε αυτούσια. Και υπάρχουν ενδεικτικά τρία τμήματα. Πρώτον, το δασολογίας και περιβάλλοντος, στο οποίο πέρσι πέρασαν φοιτητές, ο τελευταίος, έχοντας γράψει μέσο όρο 0,6 στα 20. Μέσο όρο και στα 4 μαθήματα. Δηλαδή μπορούσε κάποιος, για να το πούμε με έναν εναλλακτικό τρόπο, να πάει να γράψει έκθεση 2,5, να γράψει μαθηματικά 0, φυσική 0, χημεία 0 και με το 2,5 μόνο της έκθεσης να περάσει αυτό το πανεπιστημιακό τμήμα. Αντίστοιχα το τμήμα περιβάλλοντος 0,9 μέσος όρος και αντίστοιχα το μαθηματικό της ΑΜΟ για το οποίο έχει γίνει πολύς λόγος τότε που συνέβη στην εκπαιδευτική αγορά, ο χαμηλότερος πέρασε με μέσο όρο 3,1. Καταλαβαίνετε ότι εκεί υπήρχαν στο μαθηματικό τμήμα πάρα πολλοί εισακταίοι οι οποίοι είχαν γράψει μαθηματικά λογικά κάτω από 2 για να έχουμε μέσο όρο 3,1. Είναι αυτό που λέμε γιατί το Υπουργείο αποφάσισε αυτό που λέγεται στην εκπαιδευτική αγορά, να απαλείψει τα φαινόμενα εισακταίων της λευκής κόλλας. Δηλαδή να μπαίνουν υποψήφοι που έχουν δώσει ουσιαστικά πρακτικά λευκή κόλλα. Ένα ερώτημα που μπορεί να γεννηθεί είναι το εξής. Γιατί τόσο σκόπος και τόσοι σύνθετοι αλγόριθμοι για να υπολογίζουμε την ΕΔΕ με ποσοστά, δεν θα μπορούσε να υπάρχει μια οριζόντια βάση εισαγωγής σε απόλυτο μέγεθος. Π.χ. το 10. Είχε υπάρξει στο παρελθόν για πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Είχε συμβεί, υπήρχε η βάση του 10. Δεν θα μπορούσαν και τώρα να το κάνουν αυτό. Ξέρετε, υπάρχει μια διαφορά. Αυτό συνέβη για να μην εξαρτάται το ποσοστό επιτυχόντων από την ευκολία ή τη δυσκολία των θεμάτων. Τι εννοούμε με αυτό. Φανταστείτε ότι έχουμε ορίσει βάση εισαγωγής το 10, για να είναι σε όλους πιο απλό. Σε μια χρονιά που τα θέματα είναι δύσκολα, και αυτό συμβαίνει συχνά. Υπάρχουν χρονιές που είναι πολύ εύκολες, χρονιές που είναι πολύ δύσκολες. Έτσι, διαφοροποιείται ο βαθμός δυσκολίας από χρονιά σε χρονιά. Σε μια χρονιά λοιπόν που είναι δύσκολη, πολλοί υποψήφοι θα βρισκόντουσαν κάτω από 10,
που σημαίνει πολλοί υποψήφοι θα έμεναν εκτός πανεπιστημίων. Ή σε μια εύκολη χρονιά θα συνέβαινε το αντίστροφο. Έτσι λοιπόν, για να υπάρχει μια εντός εισαγωγικών δικαιοσύνη, όταν η χρονιά είναι δύσκολη, πέφτει ο μέσος όρος των επιδόσεων των μαθητών, που είπαμε νωρίτερα, άρα πέφτει και η ΕΒΕ. Και επομένως μαθηματικά το ίδιο ποσοστό υποψηφίων θα περάσει ή το ίδιο ποσοστό υποψηφίων, ας το πούμε, θα απορριφθεί. Συνοψίζοντας, θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι προϋποθέσεις τελικά για να εισαχθεί κάποιος σε μια σχολή, σε ένα τμήμα. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις? Βασικά είναι τρεις, όπως τις έχουμε σταχυολογήσει. Πρώτον, είναι να έχουμε πετύχει την ΕΒΕ του τμήματος ή της σχολής. Δεύτερον, να έχουμε πετύχει την ΕΒΕ του ειδικού μαθήματος που τυχόν υπάρχει στη σχολή που θέλουμε. Έτσι, αν είναι αρχιτεκτονική το σχέδιο, αν τα ΤΕΦΑ, οι πρακτικές δοκιμασίες, να την έχουμε πετύχει. Αυτές οι δύο προϋποθέσεις μας διασφαλίζουν ότι μπορούμε τα τμήματα που θέλουμε να τα δηλώσουμε. Μόνο αν έχουμε πετύχει τις ΕΒΕ. Και από εκεί και ύστερα, βεβαίως, πρέπει να διαθέτουμε συνολικό αριθμό μορίων στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, τουλάχιστον ίσο με αυτό του τελευταίου επιτυχόντα. Δηλαδή, ο βαθμός μορίων καθορίζει την εισαγωγή μας. Στο σημείο αυτό, επιτρέψτε μου μια μικρή παρενθεσούλα. Ειδικό μάθημα, να μιλήσω λίγο για το ειδικό μάθημα. Η πρακτική δοκιμασία. Στις στρατιωτικές σχολές, στα ένστολα τμήματα, εκεί δεν υπάρχει βαθμολόγηση των πρακτικών δοκιμασιών. Είναι κάποιο όριο. Το περνάω, άρα κρίνομαι ικανός να δηλώσω τη σχολή. Και από εκεί και ύστερα να περάσω με βάση τα μόρια μου ή όχι. Στα ΤΕΦΑ βαθμολογούνται τα αθλήματα, οπότε εκεί θα βγει ΕΒΕ. Δεν θα βγει ΕΒΕ στα ένστολα τμήματα. Τα είπαμε σε θεωρητικό επίπεδο, τα είπαμε και με παραδείγματα, προσπαθώντας να γίνουμε περισσότερο κατανοητοί, αλλά έχει ενδιαφέρον να δούμε αν όλα αυτά συνέβαιναν την περσινή χρονιά, τι θα υπήρχε ως αποτέλεσμα. Ας δούμε λοιπόν την περσινή πραγματικότητα, όπως η ομάδα μας την έχει μελετήσει, έχει κάνει την αντίστοιχη στατιστική μελέτη. Πάμε λοιπόν. Στις Πανελλήνιες του 2020, με το νέο σύστημα, συμμετείχαν, όπως βλέπετε, περίπου 71.000 υποψήφοι. Στις ανθρωπιστικές το 30%, οι πιο πολυπληθείς, όπως βλέπετε, στο οικονομίας. Ωραία. Πάμε λοιπόν να δούμε πρώτα στις ανθρωπιστικές σπουδές. Για να δούμε. Στην περσινή χρονιά λοιπόν στις ανθρωπιστικές είχαμε μια μέση επίδοση 11,11. Δηλαδή, αν το Υπουργείο είχε ανακοινώσει το μέσο όρο όλων των υποψηφίων, όλων, σε όλα τα μαθήματα, στο πρώτο επιστημονικό πεδίο θα έβγαζε 11,11. Σας υπενθυμίζω ότι η ΕΒΕ μπορεί να είναι από 80 έως 120%. Έτσι λοιπόν, αν χρησιμοποιήσουμε τη χαμηλότερη ΕΒΕ, που κάποια τμήματα θα την χρησιμοποιήσουν, 11,11 επί 80% επί 0,8 βγάζει 8,89. 8,9 δηλαδή. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο περσινός υποψήφιος, για να μπορεί να δηλώσει κάποια τμήματα, για να βρει τμήματα για να δηλώσει στο μηχανογραφικό του δελτίο, θα έπρεπε να έχει μέση επίδοση 8,9 και πάνω. Εάν δεν είχε, φυσικά δεν μπορούσε να δηλώσει κάποια σχολή στο μηχανογραφικό του δελτίο, δηλαδή δεν θα είχε πετύχει την περσινή χρονιά. Έτσι λοιπόν, εκτός μηχανογραφικού θα έμεναν
7.600 άτομα περίπου ή αλλιώς το 35%. Για να δούμε το ίδιο στις θετικές σπουδές. Την περσινή χρονιά υπήρχε μια μέση επίδοση η οποία ήταν στο 11,4. Έτσι λοιπόν, χρησιμοποιώντας τη χαμηλότερη ΕΒΕ, το 80%, βγαίνει ότι 11,4 επί 80% 9,12. Θα έπρεπε λοιπόν να έχει κάποιος 9,12 και πάνω για να βρει τμήματα να δηλώσει το μηχανογραφικό του δελτίο. Υπό αυτή την οπτική γωνία, εκτός μηχανογραφικού θα έμεναν πέρσι περίπου 4.700 υποψήφοι ή αλλιώς το 31%. Να το δούμε όμοια στις σπουδές υγείας, στο τρίτο επιστημονικό πεδίο. Μέση επίδοση 11,6. Βλέπετε πρώτο, δεύτερο, τρίτο, πολύ κοντά οι μέσες επιδόσεις. Εδώ η χαμηλότερη ΕΒΕ θα ήταν στο 9,28 και θα έμεναν εκτός μηχανογραφικού το 30,5. Πάμε και στις σπουδές οικονομίας και πληροφορικής που είναι το πιο ενδιαφέρον. Για προσέξτε το. Εδώ έχουμε μια μέση επίδοση 9,82. Πολύ χαμηλή σε σχέση με τις τρεις προηγούμενες. Έτσι λοιπόν, εδώ η ΕΒΕ θα διαμορφωνόταν στο 7,86. Δηλαδή, όσοι υποψήφοι θα είχαν 7,86 και κάτω, δεν θα μπορούσαν να συμπληρώσουν μηχανογραφικό δελτίο. Και αυτοί οι υποψήφοι, όπως βλέπετε, θα ήταν τεράστιο ποσοστό, το 37%. Αν όλα αυτά τα μαζέψουμε και τα δούμε συνολικά, έτσι σας τα δίνουμε έτοιμα, επί συνόλου 71.000 υποψηφίων θα έμεναν εκτός μηχανογραφικού περίπου 24.000 ή αλλιώς το 34%. Τα προηγούμενα χρόνια να ενημερώσω ότι το ποσοστό που συνήθως έμενα απ' έξω ήταν το 15 με 17. Θέλω να σας πω ότι η στατιστική μελέτη διενεργήθηκε για τις πανελλαδικές του 2020, το λέω έτσι με μια φαρμακευτική ακρίβεια, και επίσης έχουμε πάει και πιο πίσω σε χρόνια και να ξέρετε ότι αυτοί που, ας το πούμε και συγχωρήστε με για τη βαριά λέξη, μένουν απ' έξω, είναι περίπου ένα ποσοστό που κυμαίνεται από 28-29 έως 35%. Και παρόμοια εικόνα παρουσιάζεται και στα ΕΠΑΛ, πολύ πρόχειρη μελέτη μας. Εκεί δεν νομίζω, σας λέω ότι είναι παρόμοια εικόνα. Στο σημείο αυτό θέλω να σας επισημάνω ότι παρόμοια έρευνα έκανε και κάναν και κόμματα της αντιπολίτευσης και τα αποτελέσματά τους, παρότι ήθελαν να έχουν ένα αντιπολιτευτικό τόνο, όπως καταλαβαίνετε, ήταν ποιηκέστερα από αυτά που σας παρουσιάζουμε εμείς. Δηλαδή, βγήκε ένα 25%. Είμαστε βέβαιοι ότι έχουν κάνει λάθος υπολογισμούς και μετρήσεις, γιατί αν έβρισκαν το 34 θα ήταν πιο καυστικοί απέναντι στις κυβερνητικές επιλογές. Έτσι, εμείς έχουμε βρει αυτό το 34% για το οποίο είμαστε απολύτως βέβαιοι. Πάμε να δούμε μερικές παρατηρήσεις που συνάγονται από όλα αυτά που συναντήσαμε μέχρι τώρα. Πρώτο και σημαντικό, θα το επαναλάβουμε για άλλη μια φορά. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει και άλλες αλλαγές, οι οποίες όμως αφορούν τους υποψήφιους που φοιτούν σήμερα από τη Β' Λυκείου και κάτω. Δηλαδή τις υπόλοιπες τάξεις του Λυκείου, όχι εσάς. Μπορεί να ακούσετε και άλλα πράγματα, δεν σας αφορούν. Εσάς είναι το κλασικό, μηχανογραφικό κλπ. Δεύτερον, το φετινό πλαίσιο, θα τα πούμε αυτά και στην ημερίδα προσανατολισμού που θα κάνουμε στις 4 Απριλίου, για τις μεταγραφές δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί. Θα ανακοινωθεί. Αν και η πρόβλεψή μας είναι σχεδόν με βεβαιότητα και από αυτά που έχουμε ακούσει αλλά και από άλλους λόγους ότι δεν πρόκειται να υπάρχει εκεί κάποια ουσιαστική αλλαγή γιατί οι επιλογές
της πολιτείας, της νέας κυβέρνησης, αν θέλετε, αυτής που έχει. Τις είδαμε πέρσι για πρώτη φορά και δεν υφίσταται λόγος αλλαγών. Οτιδήποτε είναι θα το συζητήσουμε στην ημερίδα που θα τα ξαναπούμε πάλι μαζί. Προσέξτε τώρα. Υπάρχει πάντα σε κάθε πανελλαδικές εξετάσεις μία κατηγορία υποψηφίων η οποία αποκαλείται, λέγεται, η κατηγορία του 10%. Τι είναι αυτή η κατηγορία και το λέω γιατί μπορεί και κάποιος από εσάς να το βρει μπροστά του. Είναι η κατηγορία εκείνων που έχουν δώσει πανελλαδικές, πέρασαν ή δεν πέρασαν σε κάποια σχολή και την επόμενη χρονιά αποφασίζουν χωρίς να δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις, υποβάλλοντας πάλι τη βαθμολογία τους, να διεκδικήσουν κάποια τμήματα σχολών, να διεκδικήσουν κάποιες σχολές, χωρίς να δώσουν εξετάσεις. Αυτό θα συνεχίσει να ισχύει για σας, αλλά προσοχή. Θα ισχύει με βάση και τον περιορισμό των ΕΒΕ που ίσχυαν τη δική σας χρονιά. Δηλαδή, αν εγώ δώσω φέτος πανελλαδικές και πάω αρκετά χαμηλά και δεν πιάσω καμία ΕΒΕ και θελήσω του χρόνου να δηλώσω στην κατηγορία του 10% ξανά τους βαθμούς μου, πάλι δεν θα περάσω γιατί ισχύουν, με πιάνει ο περιορισμός των ΕΒΕ αυτής της χρονιάς. Όποια και αν είναι η ΕΒΕ της επόμενης. Οι ΕΒΕ ισχύουν για τη χρονιά που έδωσα. Αν ξαναδώσω πανελλαδικές, βεβαίως τότε με πιάνουν, να το πω έτσι, οι νέες ΕΒΕ. Φυσικά, πρέπει να παρατηρήσουμε ότι οι ΕΒΕ δεν είναι σταθερές. Αυξομειώνονται ανάλογα με το επίπεδο δυσκολίας των θεμάτων. Δεν βγήκε, ας πούμε, φέτος η χαμηλότερη ΕΒΕ στο τρίτο, στο υγείας, παράδειγμα, 10, και θα πούμε, α, από εδώ και πέρα 10 θα είναι. Όχι, γιατί όπως σας εξήγησα, αυτό εξαρτάται από την ευκολία ή δυσκολία των θεμάτων. Μία πολύ σημαντική παρατήρηση θα είναι μια θέα, ένα φαινόμενο που θα το παρατηρήσουμε φέτος στις αρχές του καλοκαιριού, μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών, όλοι μας για πρώτη φορά. Και για να σας πω την αλήθεια, πάντα θέλω να το κοιτάτε αυτό, κυρίως όσοι μαθητές προσεγγίζετε καμιά φορά με λιγότερη σοβαρότητα τις πανελλαδικές ή όταν έχετε κάποια χαλαρότητα. Προσέξτε γιατί τον Ιούλιο θα έχουμε μπροστά μας τρεις κατηγορίες μαθητών. Εκείνους που θα μπορούν να δηλώσουν το σύνολο των σχολών, γιατί θα έχουν πάει αρκετά καλά και άνω, κάποιους που θα μπορούν να δηλώσουν ορισμένες σχολές, 10, 15, 12, 20, και κάποιους που δεν θα μπορούν να δηλώσουν κάποια σχολή, δεν θα μπορούν να συμπληρώσουν μηχανογραφικό γιατί δεν θα τους δέχεται το σύστημα. Γιατί δεν θα έχουν πιάσει την ΕΒΕ. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι αξίζει να κάνουμε μια παραπάνω προσπάθεια έτσι για να μην βρεθούμε σε κάποια όχι ευχάριστη κατάσταση. Οι συντελεστές βαρύτητας επανέρχονται και μόνο για φέτος. Και είναι 1,3 για το πρώτο βασικό μάθημα και 0,7 για το δεύτερο βασικό μάθημα. Έτσι, οι συντελεστές, μόνο για φέτος. Επίσης, υπάρχουν τμήματα πανεπιστημιακά τα οποία ανήκουν σε περισσότερα από ένα επιστημονικά πεδία. Παραδείγματος χάρη, τα ΤΕΦΑΑ ανήκουν σε όλα τα επιστημονικά πεδία. Τα παιδαγωγικά επίσης. Ποια ΕΒΕ λαμβάνεται εκεί υπόψη? Εκεί λαμβάνεται, είναι ευνοϊκό, λαμβάνεται υπόψη η μικρότερη ΕΒΕ. Δηλαδή, εγώ που είμαι στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο, ξέρετε, με έκθεση μαθηματικά, φυσική, χημεία, θέλω να δηλώσω τα ΤΕΦΑΑ, θα κοιτάξω πού είναι η χαμηλότερη ΕΒΕ, στο πρώτο, στο δεύτερο, στο τρίτο ή στο τέταρτο
και αυτή η ΕΔΕ θα με πιάνει. Δεν θα με πιάνει πιθανότατα η ΕΔΕ του δικού μου επιστημονικού πεδίου, θα με πιάνει όποια είναι από τις τέσσερις χαμηλότερη. Επίσης, όπως είπαμε, στα ειδικά μαθήματα αντικαθίσταται η βάση του 10 από την ΕΔΕ, το λέω γιατί είναι κάτι σοβαρό, και ας προχωρήσουμε σε κάποια έτσι συμπεράσματα, θα σας έλεγα ανθρώπινα σε σημαντικό βαθμό. Πρώτον, οι ΕΔΕ δεν πρέπει να επηρεάζουν, να απασχολούν τους ήδη εργατικούς μαθητές. Όπως είδατε, με εφαρμογή στα περσινά δεδομένα, για παράδειγμα, στο τρίτο επιστημονικό πεδίο, η ΕΔΕ ήταν περίπου 9,5. Πρέπει να γράψω μέσο όρο 9,5 για να μπορώ να δηλώσω σχολές. Δεν είναι τίποτε τραγικό, έτσι. Αλλά, από την άλλη, δεν μπορεί να περνάνε μήνες και να μην ανοίγω βιβλία κλπ. Έτσι, αυτή τη χαλαρότητα πρέπει να την προσέξω, πρέπει να την βελτιώσω για να μην βρεθώ σε δυσάρεστη κατάσταση. Άρα λοιπόν η προσπάθειά μου θα πρέπει να γίνει περισσότερο σοβαρή. Δεν μπορεί πια, όπως κάναμε στο παρελθόν, ερχόταν ο Γιαννάκης, ξέραμε ότι ο Γιαννάκης θα πάρει 8-9 χιλιάδες μόρια. Την τελευταία στιγμή εκείνος δεν πήγαινε πολύ καλά, έπαιρνε 5.000 μόρια, 4.000 μόρια και έλεγε «έλα μωρέ, θα μου κάνει ο κύριος Γιώργος μια καλή δήλωση στο μηχανογραφικό ή ο κύριος Τάσος, θα περάσω μια σχολή». Εκεί που ήταν να περάσω, ξέρω εγώ, γεωπονική στην Πάτρα, θα περάσω γεωπονική στην Κοζάνη. Εντάξει, δεν χάθηκε ο κόσμος, εντάξει, χρυσονόταν το χάπι. Τώρα όμως δεν θα είναι έτσι, δεν μπορούμε να παρέμβουμε με κινήσεις έξυπνες στο μηχανογραφικό κλπ. Θα πρέπει πια και εσείς λίγο παραπάνω να προσπαθήσετε. Επίσης, προσέξτε κάτι άλλο. Αν δεν έχω περάσει κάπου λόγω της ΕΒΕ, δεν έχω πιάσει τη χαμηλότερη ΕΒΕ και θελήσω να ξαναπροσπαθήσω, αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με πανελλαδικές. Δεν έχω άλλον τρόπο. Έτσι δεν έπιασα φέτος τη ΕΒΕ, καμία ΕΒΕ, ούτε τη χαμηλότερη. Θα πρέπει αναγκαστικά να ξαναδώσω πανελλαδικές ή να προσφύγω σε άλλους εκπαιδευτικούς δρόμους. Και βεβαίως, μην ξεχνάμε και κάτι άλλο που το πούμε στην αρχή μας, γιατί και αυτό είναι σοβαρό. Όταν θα βρεθώ στο πανεπιστήμιο, οφείλω πλέον να εργάζομαι σοβαρά εξαιτίας των περιορισμών που θέτουν τα όρια φοίτησης που είδαμε στην αρχή. Μπαίνω, ας πούμε, στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, που είναι τετραετή σχολή. Δεν μπορώ όπως παλιά εγώ 2-3 χρόνια να ξενυχτάω να κάνω και να πω εντάξει θα τελειώσω τη σχολή στα 8, γιατί τώρα το όριο που μου τίθεται είναι τα 6 χρόνια. Πρέπει στα 6 χρόνια να έχω ολοκληρώσει τις σπουδές μου. Αγαπητά μου παιδιά και γονείς, αυτή ήταν η σημερινή παρουσίαση. Περνάμε τώρα στη διαδικασία των όποιων ερωτήσεων. Θέλω να ξέρετε ότι ερωτήσεις σε σχέση με τις σχολές, τμήματα κλπ. Θα τα δούμε στην κεντρική, τη μεγάλη ημερίδα επαγγελματικού προσανατολισμού που θα διενεργηθεί στις 4 Απριλίου. Πάνω σε αυτά, ό,τι απορίες έχετε, να το εξηγήσω και πάλι όσες φορές θέλετε. Οι απορίες ή τις γράφετε στο chat, τις οποίες μου τις στέλνουν, είτε κάποιος μπορεί να μου τις πει και προφορικά, όπως θέλετε.